Πατρεύω
εκφώνηση του Παναγενικού Λόγου της ημέρας από την Φιλόλογο του Γενικού Λυκείου, κυρία Βιβλία Τσιόδου. Σεβαστοί μας πατέρες, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια εορτάζουμε σήμερα την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Άλλη μια φορά η πατρίδα μας πανηγυρίζει για δύο χαίρε. Το χαίρε και χαριτωμένη Μαρία και το χαίρε, ο χαίρε Ελευθεριά. Η μέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ταυτίζεται με την αρχή της Επανάστασης. Γιατί τι συμβολική σχέση έχουν, αλλά και γιατί η σπίθα που δημιούργησε την έκρηξη ήταν η πίστη. Η πίστη στον Θεό και η αγάπη για ελευθερία βέβαια. Η ψυχή του ανθρώπου γίνεται παντοδύναμη όταν συνεπαρθεί από μια μεγάλη ιδέα. Οι Επαναστάτες του 21 ήταν φλογισμένες ψυχές που ζητούσαν το αδύνατο. Όμως η αξία του ανθρώπου είναι αυτή, να ζητάει και να ξέρει πως ζητάει το αδύνατο. Να είναι σίγουρος που θα το φτάσει και να πολεμά γι' αυτό, πέρα από κάθε λογική, με πίστη και με πείσμα. Τότε γίνεται το θαύμα. Το αδύνατο γίνεται δυνατό. Η Επανάσταση του 21 είναι το σπουδαιότερο γεγονός στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας και η αφετηρία της αναγέννησης του ελληνικού κράτους. Παράλληλα, είναι ένα γεγονός παγκοσμίου σημασίας, διότι υπήρξε η πρώτη εθνική επανάσταση για την ανεξαρτησία ενός υπόδουλου έθνους, που παραδειγμάτισε κι άλλους υπόδουλους λαούς. Στις 29 Μαΐου 1453 το έθνος έπεσε. Ακολούθησαν 400 χρόνια σκλαβιάς, θανάτου, μαρτυρίων, ταπεινώσεων και εξευτελισμών. Μπορεί να έπεσε, όμως δεν νικήθηκε. Όλοι οι ξένοι πίστευαν ότι οι Έλληνες πέθαναν οριστικά σαν έθνος. Αλλά η Ελλάδα επέζησε. Γιατί είχε δικαιωθεί μόνο η γη μας, αλλά το φρόνημα παρέμεινε αδούλωτο. Ήταν η πραγματική, δεν είναι ένα εσωτερικό γεγονός. Υλικό, είναι κυρίως μια εσωτερική ψυχολογική κατάσταση. Υπάρχει πραγματική ήττα όταν την αποδέχεται η ψυχή και υποκύπτει στη μοίρα της. Στη διατήρηση του υψηλού φρονήματος των Ελλήνων συνέβαλαν κάποιοι αφανείς ήρωες. Ορισμένοι ιερωμένοι, πνευματικοί άνθρωποι, οι κλέφτες και οι αματολοί. Εκείνοι διέσωσαν την ελπίδα της ελευθεριάς, την πίστη, τη γλώσσα, την εθνική συνείδηση και γι' αυτό κυνηγήθηκαν από τον κατακτητή, αλλά και από κάποιους Έλληνες που τα συμφέροντά τους ήταν αντίθετα από αυτά του λαού και που ευνοούνταν από την κρατούσα κατάσταση. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, το έθνος ορθώθηκε σαν ένας άνθρωπος. Το έδαφος είχε προετοιμαστεί κατάλληλα από διάφορες αποτυχημένες δυστυχώς εξεγέρσεις, από το Ρήγα Φεραίο, άλλους Έλληνες διαφωτιστές και τη φιλική εταιρεία. Η προετοιμασία βέβαια αυτή δεν αφορούσε τόσο την τακτική και την οργάνωση του αγώνα, όσο το δυνάμωμα της ψυχής και της πίστης για επιτυχία σε αυτόν τον άνοιξο αγώνα. Σε προτήρησή τους, οι Έλληνες του Πελοποννήσου έγραφαν «Ομοφόνος αποφασίσαμε όλοι ή να ελευθερωθούμε ή να αποθάνουμε». Ο ξεσηκωμός σιγά σιγά απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και συνεχίστηκε με υποτυπώδια των πραγμάτων οργάνωση και συντονισμό. Αξίζει να αναφερθεί ότι τη στιγμή που εξεράγει η Επανάσταση, το κλίμα της Ευρώπης, τουλάχιστον στον χώρο των κυβερνήσεων, ήταν ένα καθαρά εχθρικό προς κάθε ιδέα φιλελευθερισμού. Μάταια οι Έλληνες απευθύνθηκαν στις ξένες κυβερνήσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι λίγοι φιλέλληνες, οι οποίοι υλικά, ηθικά και προσωπικά ήρθαν εδώ και βοήθησαν τους Έλληνες στον αγώνα. Παρά το αρνητικό κλίμα και τις αντίξωες συνθήκες, ο Ραγιάς αρματώθηκε, έγινε ασυμβίβαστος αγωνιστής και επαναστάθησε απέναντι σε έναν εχθρό που είχε τα πάντα, στρατό, στόλο, χρήματα και την νομιμότητα του κυρίαρχου. Η επανάσταση στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και στα νησιά του Αιγαίου, μύθηκε στο αίμα. Μόνο στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα ο αγώνας πέτυχε και ευδοκίμησε. Ονόματα όπως Κολοκοτρώνης, Γιάκος, Παπαφλέσσας, Υψηλάτης, Δουμπουλίνα, Κανάρης, έχουν μείνει στην ιστορία ως παραδείγματα ηρωισμού και αυτοθυσία.
συνείδηση του λάρι μας. Το κολύμια όπως Αλαμάνα, Βραχατσάνη, Βαλτέτσι, Βερβενάκα, Μαλιάκη, περιβάλλονται με το στεφάνι της δόξας, της ηρωικής αντίστασης και της θυσίας. Η άλωση της Τριπολιτσάς, η σφαγή της Χίου, η καταστροφή των ψαρών, η έξοδος του Μεσολογίου, αποτελούν κορυφαίες στιγμές των αγώνα, αποτελούν ολοκαυτώματα ψυχών και σωμάτων, που συγκίνησαν όλο τον κόσμο και δημιούργησαν ένα ισχυρό ρεύμα φιλελληνισμού στην Ευρώπη. Μεγάλες επιτυχίες και αποτυχίες, ομοψυχία κατεδικώνες και εσωτερικές συγκρούσεις. Ο αγώνας άλλασε πολλές φορές μορφή. Άλλοτε φαινόταν πως θα είχε έρθει ο τέλος, κι άλλοτε πως όλα κόντευαν να χαθούν. Αξίζει να πούμε ότι μεγάλη σημασία για την πορεία της Επανάστασης είχε και η συμβουλή των κατοίκων της Ερμιονίδας, κάτω να χαρακέ, όπως τον ονόμαζαν τότε. Τον Απρίλιο 21, ο αρχιμανδρίτης Παπασέρης Κρέστας, μέλος της κυλικής εταιρείας, προσκάλεσε τη δημοχειροδία για τους προκρίτες του Κρανιδί. Όλοι μαζί κήρυξαν την ελευθερία τους από το τοπικό ζυγό και πήραν τα όπλα σε συνεννόηση με τους καπετανέους της Πελοποννήσου. Θεοδράκης Λεμπέσης, αναγνώστης της Δέρβας, Γιάννης και Σταμάτης Μίτσας, το μητρό των αγνιστών κρανιδιωτών, ερμιονιτών και διδυμιωτών, είναι εξαιρετικά μεγάλο και οι πράξεις ηρωισμού τους αξιοσημείωτες. Οι θυσίες που αποφώνησαν και δημιούργησαν ένα καινούριο, έστω και μικρό στην αρχή, ελληνικό κράτος. Η σημερινή επέτειος πρέπει να είναι η φορμή να κάνουμε μερικά χρήσιμα συμπεράσματα που θα μας οδηγούν, θα μας εμπνέουν στην εθνική μας ζωή ή και θα μας αποτρέπουν από πράξεις που υποσκάπτουν την ύπαρξή μας. Η Επανάσταση που ξεκίνησε το 1821 και κράτησε ουσιαστικά μέχρι που ελευθερώθηκε όλη η σημερινή ελληνική γη, δεν είναι μόνο σελίδες δόξας και ηρωισμού. Υπάρχουν και μελανά σημεία που δείχνουν πως και σε αυτή την κρίσιμη περίοδο έδρασε το προαιώνιο ελάττωμα των Ελλήνων, η διχόνοια. Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι Έλληνες αγωνιστές, κινούμενοι από προσωπικές φιλοδοξίες ή διαφορές προσωπικές, συμπλέκονταν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να χάνονται πολλοί άξιοι και να υποφελούνται φυσικά οι κατακτητές. Έτσι, η διχόνοια η δολερή, όπως την ονόμασε ο ποιητής, λίγο έλειψε να φέρει την καταστροφή και να οδηγήσει σε αποτυχία την Επανάσταση. Σκεφτόμενοι λοιπόν τι κατάφεραν οι Έλληνες και τι γινόταν όταν έπεφτε αδελφοκτόνος διχασμός, ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Το χρέος προς την πατρίδα επιβάλλει έργα αρετής και δικαιοσύνης. Μια δικαιοσύνη που πηγάζει πάνω από τα κοινότητες και μικροσυμφέροντα, πάνω από κομματικές εμπάθειες και εγωισμούς, που πηγάζει από την ενότητα του έθνους και την οτοψυχία. Γιατί, όπως λέει ο Μαυριγιάννης, τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθείς, και πλούσιοι και φτωχοί. Όλοι αγωνιστήκαμε και δουλέψαμε, αναλόγως ο καθής, για να μην λέει ούτε ο δυνατός εγώ, ούτε ο αδύνατος. Όταν αγωνίζονται πολλοί και φτάνουν, τότε να λέμε εμείς. Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Στις μέρες μας που η πατρίδα μας βιώνει μια πρωτόγνωρη δυσμενή κατάσταση, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι κρέμα μας επιτακτικό να τρέξουμε και να αναβαπτιστούμε στις αξίες και στα ιδανικά του 21, στο εμείς του Μαυριγιάννη, στον πατριωτισμό και τη θυσία των αγωνιστών. Να κρατήσουμε αυτά που μας ενώνουν και να αναλογιστούμε τι χάσαμε, τι έχουμε και τι μας πρέπει. Αγαπητά μας παιδιά, εσείς που είστε το μέλλον της πατρίδας, εσείς που μεταφέρετε όλα τα χαρακτηριστικά της ελληνικής ψυχής, ακολουθήστε τη συμβουλή του Θεόδωρου του Λοκοτρώνου και του Αδαμάτιου Κοραή, ο πρώτος, ο αγράμματος πρωταγωνιστής της Επανάστασης, στην ιστορική του ομιλία στην Πνίκα, προέτρεψε τους νέους να σκλαβωθούν στα γράμματά τους και να δοθούν στις σπουδές τους. Ο Κοραής, με την προστακτική του δράξα στην επαιδείας,
θα αναστάσει ο Θεός ότι μόνο μέσα από την παιδεία θα γίνετε ελεύθεροι άνθρωποι. Το όποιος είναι ελεύθερος συλλογάται καλά και άρα ενεργεί σωστά. Πορευτείτε με όραμα και στόχους στη ζωή σας. Προσπαθήστε και αγωνιστείτε με πίστη και αρετή για την πραγμάτωση αυτών των στόχων. Εμπνευστείτε από τα ιδανικά του 21 και τις διαχρονικές αξίες του ελληνισμού. Για να μπορέσει πάλι χάρη σε εσάς να καταλάβει το ελληνικό φως και να κερδίσουμε το σεβασμό που μας αξίζει. Σήμερα το πνεύμα του 21 μπορεί και πρέπει να εκδέει το έθνος, γιατί για την ελευθερία πασχίζουμε όταν αναλυσώνουμε την πνευματική και ηλική μας τάφη. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Σας ευχαριστώ πολύ.